Χαζά είναι αυτά τα παιδιά! Λίγο σοβαρολογείς τώρα! Και βέβαια μιλάω σοβαρά. Αυτή η μάγισσα είπε στα παιδιά ότι θα σωθεί η Λέσχη μόνο αν γκλάψει ο μπαμπάς. Και πιστεύεις ότι θα πετύχει αυτό? Πες μου τώρα, το πιστεύεις? Θες να ξέρω, τι με ρωτάς? Άσε με, σε παρακαλώ. Παιδιά, ακούστε με. Μη λέτε βλακίες. Ποιος πιστεύει σε αυτά τα πράγματα, Ντιέγκο? Πήγαινε αμέσως στη Λέσχη και πες στον μπαμπά σου, εντάξει? Όχι, όχι, δεν μπορώ. Γιατί δεν μπορείς? Γιατί? Υποσχέθηκα στα παιδιά ότι δεν θα πω τίποτα. Τίποτα. Δεν με νοιάζει καθόλου ότι υποσχέθηκες, Ντιέγκο. Δεν θα αφήσω το Ρόκι να υποφέρει για μια τέτοια βλακεία. Το καταλαβαίνεις αυτό? Δεν μπορώ να τον αφήσω. Μα, θεία... Όχι, δεν το συζητάω. Αν δεν πας να του το πεις εσύ τώρα, θα πάω και θα του το πω εγώ. Εξηγηθήκαμε? Αν μάθει η μαμά μου ότι πήγαμε στη μάγισσα, θα με σκοτώσει. Μην ανησυχείς, Βίκη. Θα πούμε ότι εμείς σε αναγκάσαμε. Θα πούμε ότι σε απειλήσαμε με καρφίτσα. Έλα τώρα, καλά. Με χάλακα. Αυτό το σλιβίδα. Έλα. Παιδιά, αν ο κύριος Λουτσέρο δεν κλάψει σύντομα, εγώ θα αρρωστήσω. Παιδιά, η Άντι έχει δίκιο. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να κάνουμε το Λουτσέρο να κλάψει, γιατί μέχρι τώρα δεν έγινε τίποτα. Να το πατήσουμε στον κόλο. Σταμάτα, παιδιά, σταμάτα. Καλύτερα να του πούμε ότι η ομάδα του έχασε το πρωτάθλημα. Όχι, όχι, Βέντε, όχι. Κάτι πιο δυνατό. Το βρήκα. Να του δώσουμε μια μπουνιά στο μάτι. Να, αν. Αν πάμε για παγωτό και το σκεφτούμε αργότερα, τι λέτε? Α, Σοφία! Μπόκα και Σοφία, πότε παντρεύεστε, είστε το τέλειο ζευγάρι. Τι λέει τώρα? Το βρήκα, παιδιά, το βρήκα, το βρήκα. Έλα. Τώρα το ξέχασα όμως. Άντε πάλι, σταμάτα. Παιδιά, πού είναι η άλλη ατρόμητη? Θα πήγαινα στη Λέσχη. Ωραία, πηγαίνετε κι εσείς εκεί. Θέλω να μιλήσω σε όλους σας. Τι? Σε εμάς? Μου φέρνεις ένα καφέ, Ταρούσα? Όχι, κύριε Λουτσέρο, λυπάμαι. Ωραία. Τουλάχιστον εσύ μου μιλάς. Ναι, σου μιλάω, αλλά δεν σου δίνω σημασία. Γεια σου, Κάρατ. Πώς είσαι? Τι κάνεις? Σε κοιτάω. Δεν σου έρχεται να κλάψεις, ε? Εγώ? Όχι, γιατί? Ούτε λιγάκι. Έλα. Όχι, Κάρατ. Αντίθετα, είμαι χαρούμενος γιατί μου μιλάς. Καλά, τρελάθηκες. Γιατί το μιλάς τώρα, ε? Γιατί το μιλάς? Απλώς του ζήτησε να κλάψει λιγάκι. Πάμε, έλα, έλα, πάμε. Όχι. Γιατί πρέπει να κλάψω τώρα? Εισηγείαν. Είμαστε πρώτοι, ε? Γεια. Συνέχεια γιορτάζετε εσείς, ε? Έχουμε κάποιο λόγο, κυρία. Αύριο είναι ο πληστηριασμός μας. Όταν γίνει, μου λέτε. Βάλε μου λίγο. Ρίτο, θα γίνει, είσαι σίγουρη? Και εκτός αυτού γιορτάζουμε γιατί κατάφερα να κάνω τη ζωή του Λουτσέρο κόλαση. Αυτός ο τύπος είναι ανυποφόρος. Ήταν ένα φοβερό σχέδιο. Έπρεπε να δείτε τον Αλφόνσο ντυμένο μάγισσα. Μάγισσα? Δεν το είπες στη γυναίκα σου? Ότι έπαιξες το ρόλο της μάγισσας Πομπόνια. Πες της. Ρίτα, βλέπω τη Λέσχη να γκρεμίζεται. Βλέπω τους δυναμίτες πρωταθλητές. Βλέπω και σένα και εμένα να κολυμπάμε στα λεπτά. Κι εγώ βλέπω έναν ηλίθιο. Ρίτο. Γιατί έφυγε τώρα, ε? Μάλλον δεν της άρεσε. Παιδιά, σταματήστε. Όλα αυτά είναι βλακίες. Μα η μάγισσα τα ήξερε όλα. Για τη Λέσχη, τον πληστηριασμό, τους δυναμίτες. Ναι, το υπογράφω κι εγώ. Εμένα κανένας δεν με ξεγελάει. Ακούστε, παιδιά, ξέρω ότι η πρόθεσή σας είναι καλή. Αλλά να θέλετε να κλάψει ο θείος μου είναι βλακεία. Αυτό λέω κι εγώ. Είναι όλοι τους ηλίθιοι. Σταμάτα, εσύ ψιλομύπα. Σταμάτα. Γεια σας, παιδιά. Γεια. Είστε όλοι εδώ? Ναι, μαμά. Ναι, ναι. Ωραία. Γνωρίζετε την κυρία? Όχι. Όχι. Πολύ ωραία. Αυτή είναι η Μαντάμ Πομπόνια. Η μάγισσα. Αυτή? Όχι, αποκλείεται. Η Μαντάμ Πομπόνια είναι πολύ πιο νέα. Πώς? Με συγχωρείτε, εννοούσα δεν είναι τόσο μεγάλη. Τι είπες, μικρέ? Όχι, τίποτα, τίποτα. Ένα λεπτό. Εγώ την ξέρω τη Μαντάμ Πομπόνια. Και δεν είναι αυτή η κυρία. Εμένα δεν με γελάει κανένας. Κι όμως την πατήσατε. Ε? Σας γέλασαν όλους. Πώς είναι? Αυτή δεν είναι, καταλαβαίνω. Είναι πολύ γριά. Όλε όλα, όλε όλα, όλε όλα. Δηλαδή τι έγινε? Αυτοί οι βλάκες πήγαν σε ψεύτικη μάγισσα, ε? Καταρχήν δεν είμαι μάγισσα.
Μέντιουμ. Μάγισσα. Μέντιουμ. Μάγισσα. Μέντιουμ. Μάγισσα. Καλά, μάγισσα. Μέντιουμ. Λοιπόν, εγώ απλώς ήθελα να σας πω ότι δεν είδατε εμένα, αλλά κάποιον μεταμφιεσμένο. Τι? Όχι κάποιον μεταμφιεσμένο. Νομίζετε ότι είναι εύκολο να με ξεγελάσει εμένα κάποιος μεταμφιεσμένος? Ναι. Ακούστε σοβαρά τώρα. Αυτοί οι τύποι με απείλησαν ότι θα με καταγγείλουν στην αστυνομία και αναγκάστηκα να τους αφήσω να κάνουν τη δουλειά μου, δηλαδή τα μαγικά μου. Δηλαδή ήταν άντρας ντυμένος γυναίκα? Ναι, ναι. Δεν το πιστεύω, με ξεγέλασαν. Λοιπόν, με κοίτα, θα σου φτιάξω εγώ τις κουρτίνες. Έχω τώρα αρκετό χρόνο. Αλλά τι θα γίνει με το ύφασμα, θα πας να το πάρεις εσύ? Όχι, δεν έχω χρόνο να πάω να διαλέξω ύφασμα, όχι, όχι. Μα, Μέικα, είναι κουρτίνες για το κομμωτήριο, θα έπρεπε να χαίρεσαι. Χαίρομαι, αλλά εγώ δεν ξέρω, δεν έχω γούστο. Εσύ έχεις γούστο, διάλεξε ό,τι θέλεις. Ευχαριστώ, είσαι τυχερή που είμαι πολύ καλή στην εσωτερική διακόσμηση. Για να είμαι ειλικρινής, με το θέμα της λέσχης δεν έχω όρεξη για τίποτα. Μέικα, ούτε όρεξη, ούτε χρόνο. Όλη μέρα προσεύχεσαι σε όλους τους Αγίους. Ναι. Αν κλείσει η λέσχη μας, θα γραφτούμε όλοι στη Σαν Λορέντζο. Α, με συγχωρείς, Μέικα. Ήταν κακό αστείο? Όχι, όχι, δεν ήταν κακό. Αλλά εγώ είμαι στις κακές μου. Δεν ξέρετε πως είναι ο Κάρος. Σωστά. Ναι, σε καταλαβαίνω. Γιατί η ίδια κατάσταση έχω κι εγώ στο σπίτι. Ο Ρομπερτίτο είναι πολύ χάλια. Είναι παιδιά. Τα παιδιά ήρθαν να ζητήσουν συγγνώμη. Ναι, κατάλαβαν ότι έκαναν βλακίες μεγάλες. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Γιατί δεν μου μιλούσατε? Για όλα αυτά η ψεύτικη μάγισσα. Εμείς δεν φταίμε καθόλου. Τι, ποια ψεύτικη μάγισσα? Ναι, πήγαν σε ένα μέντιουμ για να σώσουν τη λέσχη μας. Αλλά τους κορόιδεψε. Τους είπε ότι ο μόνος τρόπος για να σωθεί είναι να σε κάνουν να κλάψεις. Αν μπορούσε να σωθεί έτσι λέσχη, θα έκλαιγα μέχρι να πλημμυρίσουν τα αποδυτήρια, παιδιά. Ναι, και ποιος θα καθάριζε μετά? Ο Τερουσίτα. Σταμάτα, Τερουσίτα. Σταμάτα πια. Εμείς υποφέραμε περισσότερο από σένα. Μας κόστισε πολύ. 40 πέσος μας κόστισε. 40 πέσος. Σταμάτα, χωρέ. Καλά, παιδιά, εντάξει. Για να είμαι ειλικρινής, με τον πληστηριασμό και τα μούτρα σας κόντευα να τρελαθώ. Ειλικρινά σας μιλάω. Μα δεν έκλαψες, πώς θα σε κάνουμε να κλάψεις, να σε χτυπήσουμε? Όχι, παιδιά, περιμένετε μέχρι τον πληστηριασμό και σίγουρα θα με δείτε να κλαίω. Τι κάνεις, Ταρούσα, τρελάθηκες, παιδί μου? Θα ήμουν τρελός αν άφηνα τα σάντουιτς να μπουν στο πληστηριασμό μαζί με τη λέσχη. Τι? Ναι, θα τα πάρω σπίτι, κύριε Αρτούρο. Αν θέλεις, παρένα. Ακούστε, παιδιά. Υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν και άλλοι που δεν πιστεύουν, αλλά μου φαίνεται ότι είναι επικίνδυνο να πηγαίνει σε μάγισσες. Δεν ξέρω γιατί, αλλά δείτε τι έγινε με εσάς. Δεν ξέρω καθόλου από αυτά. Ξέρω όμως ότι υπάρχουν πολλοί απατεώνες σε αυτή τη δουλειά. Συμφωνώ απολύτως. Εγώ δεν το έχαψα καθόλου. Ναι, Ανδρέα, Ανδρέα, σταμάτα. Έκαλα, το έχαψα λιγάκι, τόσο δά μόνο. Παιδιά, υπάρχουν απατεώνες που μπορούν να εξαπατήσουν και τους πιο έξυπνους. Γι' αυτό είναι καλύτερα να μην ανακατεύεστε με αυτά. Πρέπει να σκέφτεστε θετικά. Θετικό είναι ότι αύριο δεν θα έχουμε λέσχη. Σταμάτα. Κύριε Λουτσέρο. Τι, Καρότ? Ξέρω ότι γίνομαι ηλίθιος, αλλά δεν μπορούμε να τα χάσουμε όλα χωρίς να κάνουμε μια προσπάθεια. Γιατί δεν κλαίτε λίγο, ε? Μήπως γίνει και κάτι? Ναι, συμφωνώ με τον Κάρουτ. Ναι. Εννοείς να κλάψω? Όχι, ότι είναι ηλίθιος.